Ακούτε τα podcast του 902.gr. Αφού λοιπόν περάσαμε μία προεκλογική περίοδο μέσα στα μέλια από τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξερογλύφονταν για να δείξουν πόσο Ευρωπαίοι είναι, τώρα είπα να το πάνε σε άλλη πίστα. Στις τελευταίες μέρες έχουμε αυτή την, πώς να το πω, είναι και δύσκολο μερικές φορές να βρεις λέξεις, αποκρουστική αντιπαράθεση ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Κασελάκη για το ποιος είναι πιο εκατομμυριούχος, πιο επενδυτής, πιο πετυχημένος στο real estate κτλ. Κτλ. Την ώρα που ο κόσμος χάνει τα σπίτια του, αυτοί μετράνε τις βιλάρες τους και τα πλούτη τους. Την ώρα που μισό εκατομμύριο άνθρωποι δεν μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα και κινδυνεύουν με διακοπή ηλεκτροδότησης, αυτοί μας μοστράρουν μέσα στα μούτρα τα έσοδά τους από τις επενδύσεις τους. Λέει ο άλλος, ο Κασελάκης, «Με τον ιδρώτα μου και τους κόπους μου έβγαλα 20-30 εκατομμύρια για τους πελάτες μου και μου δώσαν ένα χαρτζηλικάκι 1,5 με 2 εκατομμύρια». Και βγαίνει ο άλλος, ο Μητσοτάκης, και τι λέει, «Με αυτά τα λεφτά πώς θα ζήσει ο Κασελάκης αφού πλέον δεν δουλεύει? Τι ζούμε ρε παιδιά?» Κάπως έτσι λοιπόν, αντί να συζητάμε το γιατί θα ανέβουν έως 70% τα τιμολόγια του ρεύματος με ευθύνη των κομμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντί να μιλάμε για τα 13 ώρα και την εξαήμερη δουλειά, αντί να λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί η άδικη έμεση φορολογία για το λαό, όλα τα κανάλια και τα κόμματα του πλούτου μας προβάλλουν την απόλυτη ξεφτύλα. Θα μου πεις, τι να συζητήσουμε πριν από τις ευρωεκλογές? Να συζητήσουμε μήπως για τους νέους κόφτες που έρχονται από την Κομισιόν την επόμενη μέρα? Το μεσοπρόθεσμο, τα δημοσιονομικά σύμφωνα, το Ταμείο Ανάκαμψης, επειδή θέλουν να φτιάξουν πολεμικούς κουμπαράδες για το επόμενο βήμα στον υπεριαλιστικό πόλεμο? Σαν πως έχει καμιά σχέση με ευρωεκλογές αυτό? Μπα. Αντί λοιπόν να συζητάμε για όλα αυτά που καίνε μεταφορικά και κυριολεκτικά τον ελληνικό λαό, συζητάμε για το ποιος είναι πιο εκατομμυριούχος και ποιος από τους 2 εκατομμυριούχους έχει έννοια δήθεν για τη φέτα και το λάδι. Εδώ θα ανοίξουμε μία μικρή παρένθεση, για να καταγράψουμε κάτι που από όσα διαβάζουμε στα social media τίνει να γίνει πλέον κανόνας. Τις προηγούμενες μέρες, ο γνωστός υπόνομος του ΣΥΡΙΖΑ στα social media έδειξε μία ιδιαίτερη σπουδή να ασχολείται με τα ακίνητα των βουλευτών του ΚΚΕ, κατηγορώντας, ας πούμε, ότι έχουν πάρα πολλά από αυτά και άλλες τέτοιες γελοιότητες, οι οποίες είναι βγαλμένες από τα εγχειρίδια του χρυσαυγητισμού. Και τα έγραφαν όλα αυτά μέχρι την ανακοίνωση των περιουσιακών στοιχείων του τηλεευαγγελιστή, κάπως έτσι δεν μοιάζει, προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Όλος περιέργως, το ίδιο ακριβώς γινόταν κάθε φορά που στον κοντινό ορίζοντα φαινόταν κάποια μεγάλη αποκάλυψη για το ποιόν του ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο γινόταν, για παράδειγμα, κάθε φορά που ο ΣΥΡΙΖΑ προγραμμάτιζε να ψηφίσει κάποιο νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Το ίδιο γινόταν όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμαζόταν να ανανεώσει κάποια από τα διαπιστευτήριά του στον Νετανιάχου και τον Ευρωατλαντισμό. Αλλά ας γυρίσουμε τώρα πάλι στο θέμα μας. Όποιος αηδιάζει από την καταμέτρηση υπέρογκων καταθέσεων, πολυτελών κατοικιών και αυτοκινήτων και μετοχών, γιατί σήμερα δανείστηκε ένα πενιντάρικο μέχρι να βγει ο μήνας, όποιου τα νεύρα γίνονται τσατάλια όταν ακούει εκατομμύρια ευρώ να πηγαίνουν-έρχονται και αυτός να ψάχνει πού θα στείλει το παιδί του για μια καλοκαιρινή απασχόληση, όποιος ψάχνει να βρει δανεικά για νοσηλεία, φάρμακα, χειρουργία και εξετάσεις, και όποιος πάει στο σούπερ μάρκετ και κάθε φορά αγοράζει όλο και λιγότερα, αναρωτιέται τι σχέση έχει αυτή η συζήτηση των εκατομμυριούχων με τη ζωή του. Καλά κάνει. Καλά κάνει και αναρωτιέται τι γυρεύει μέσα στη νύχτα και τα εκατομμύρια των άλλων. Καλά κάνει και σκυλοβρίζει το θέαμα που του προσφέρουν οι διάφοροι δήθεν σωτήρες που διαφημίζουν ότι μόχθησαν κιόλας για τα πλούτη τους, που δεν θα τα δει ένας κοινός θνητός, τα παιδιά και τα εγγόνια του, ούτε σε 10 ζωές. Αλλά ρε παιδιά, να μείνουμε μέχρι εκεί. Με την αγανάκτησή μας προχωράμε και όλα καλά? Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί που νιώθουν το ίδιο με εμάς. Λοιπόν, με αυτή τη ζωή που ζούμε, ας πάμε και στην κάλπη της Κυριακής. Και να πάμε για να καταδικάσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, την κυβέρνηση και τα κόμματα του συστήματος, γιατί η δική τους πολιτική οδηγεί τους πολλούς στη μίζερη ζωή για να ζουν μέσα στη χλυδή μια χούφτα παράσιτα. Αυτό άλλωστε είναι το σύστημα για το οποίο μιλάμε, δηλαδή ο καπιταλισμός. Είναι η κυριαρχία όσων μετράνε εκατομμύρια. Όσοι το υπηρετούν είναι οι συστημικοί. Όσοι το παλεύουν, αντισυστημικοί. Ξεκάθαρα. Και αυτός ο πύχης
αφορά και άλλα κόμματα και δυνάμεις που μπορεί να μην μας δείχνουν τα απόθεν έσχες τους, φιγουράρουν όμως ως επιτυχημένοι επιχειρηματίες, όπως για παράδειγμα Βελόπουλος, ή που έχουν πλούσιο συστημικό αντιλαϊκό ιστορικό, όπως η της Νέας Αριστεράς που είναι το κόμμα Υπουργικό Συμβούλιο του Τρίτου Μνημονίου και της Στρατηγικής Συμφωνίας με Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ, ή άλλα κόμματα που αποπροσανατολίζουν από τον κύριο για το λαό αντίπαλο με στημένα επικοινωνιακά σοου όπως η Κωνσταντοπούλου. Γιατί εάν η συζήτηση των εκατομμυριούχων αποκαλύπτει τους δεσμούς αυτών των τύπων με την τάξη που υπηρετούν, με τους καπιταλιστές για να το πούμε ξύλινα και ωραία, η ίδια συζήτηση από την ανάποδη αποκαλύπτει ποιους υπηρετεί η πολιτική του ΚΚΕ. Μια ματιά ακόμα και στο ευρωψηφοδέλτιο του ΚΚΕ το επιβεβαιώνει. Γιατί εκεί θα βρει κάποιος ανθρώπους της δουλειάς, του μεροκάματου και του αγώνα, θα βρει καλλιτέχνες και επιστήμονες που πάντα βρέθηκαν δίπλα στους αδικημένους, τους νέους, τις νέες, που ονειρεύονται και παλεύουν για τους ίδιους, γιατί είναι μέρος των πολλών. Άλλωστε είναι αρκετοί αυτοί που τα προηγούμενα χρόνια, αν και δεν είχαν σχέση με το ΚΚΕ, γνώρισαν τους κομμουνιστές ακριβώς γιατί τους είδαν δίπλα τους, στην απόλυση και στη διεκδίκηση δεδουλευμένων, στην παρεμπόδιση εξώσεων και πληστηριασμών, στην πάλη για το σχολείο και τις ανάγκες των παιδιών. Είδαν δίπλα τους το ΚΚΕ όταν τους έκαιγε και τους πλημμύριζε η εγκληματική πολιτική του κράτους. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που ξέρουν καλά αυτό που λέει η αξιότιμη κυρία που θα ακούσετε. Στο ΚΚΕ, κοντά, αυτοί οι άνθρωποι θα βοηθήσουν, γιατί ξέρουν από φτώχεια. Αυτές οι απλές 12 λεξούλες. Όποιος αναρωτιέται τι γυρεύει ο ίδιος μέσα σε αυτή την ξεφτύλα των άλλων, όποιος νιώθει ξένος και αειδιασμένος από τα μπιφ των πάπλου των πολιτικών, τότε στις 9 Ιουνίου έχει επιλογή. Γιατί ακόμα και η αποστροφή, η οργή και η αηδία θα πάει στο βρόντο αν προσμετρηθεί στο σακούλι της αποχής, την οποία, από ό,τι φαίνεται, σχεδόν το λένε ξεκάθαρα, θέλουν να την πάνε στο Θεό αυτοί που δήθεν την ξορκίζουν, όπως η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάση θυσία θέλουν να εξασφαλίσουν ότι όσους δεν τους έχουν στο τσεπάκι τους, δεν θα τους βρουν και απέναντι. Δεν τους θέλουν απέναντι ούτε την ημέρα των εκλογών, ούτε τις υπόλοιπες. Και ξέρουν ότι το απέναντί τους σημαίνει δίπλα στον πραγματικό, ιδεολογικό και στρατηγικό τους αντίπαλο, το ΚΚΕ. Έμειναν μερικές μέρες, μερικές ώρες. Πάμε λοιπόν γερά, ακριβώς με όσα λέει το τελευταίο προεκλογικό σποτ του ΚΚΕ. ΚΚΕ σημαίνει αγώνας, ελπίδα, αλήθεια, ιστορία, αξιοπρέπεια, ισοτιμία, συνέπεια, γνώση, αλληλεγγύη, ανιδιοτέλεια, ιδανικά, ανατροπή, αξίες, ήθος, δικαιοσύνη, αισιοδοξία, εμπιστοσύνη, αντοχή, προπτική, δύναμη, έμπνευση, εντιμότητα. Εμείς αυτοί είμαστε. Τώρα δυνατό ΚΚΕ. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, μετεκλογικά πια, και μέχρι τότε σε 902.gr και ριζοσπάστη θα βρείτε τις πραγματικές ειδήσεις.